Έχουμε ένα Citroën σε 3 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, για το αν ανοιχθεί κάποια πόρτα, για το αν χτυπηθεί περιμετρικά το αυτοκίνητο από κραδασμό, αν γυρίσει το κλειδί στη θέση on, καθώς και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημα. Λοιπόν, έχουμε κραδασμό. Οπλίζουμε πάλι. Ανοίγουμε πόρτα. Και ανοίγουμε και το κλειδί. Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά μας. Λοιπόν, έχουμε λάβει μηνύματα. Εδώ έχουμε το sensor alarm. Είναι η στιγμή που χτύπησα τον παρμπρίζ. Είναι ο κραδασμός. Από κάτω μας λέει ημερομηνία 2019, 8ος μήνας, 8 του μήνα, 12:53 η ώρα, και ένα link Google Maps με τοποθεσία. Μετά είναι το άνοιγμα της πόρτας, που άνοιξε η πόρτα, τα ίδια πάλι ώρα ημερομηνία, και μετά όταν άνοιξα το κλειδί. Λοιπόν, ανοίγουμε το link. Λοιπόν, μας δείχνει ακριβώς Κωνσταντινουπόλεως και Ανδριανουπόλεως γωνία, όπου εδώ είμαστε, εδώ είναι και το κατάστημα. Έτσι, λοιπόν, τώρα θα απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Στέλνουμε αυτό το μήνυμα. Ο κωδικός αυτός αλλάζει, είναι απλά demo για να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή. Έζησε το αυτοκίνητο και λάβαμε και την επιβεβαίωση διακοπής του κινητήρα. Δεν παίρνει μπρος τώρα. Λοιπόν, στέλνουμε μήνυμα για πανενεργοποίηση τώρα. Τα δείχνω ταυτόχρονα. Επανήλθε. Και πήραμε και το μήνυμα της επιβεβαίωσης. Μιζάρουμε. Βάζουμε μπρος και είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε προβλήματα check engine και διάφορα. Μόνο αυτά.